στα παρασκήνια μιας ταινίας και τότε είχα καταγράψει με την κάμερα γιατί μας επέτρεψαν μόνο παρασκήνια χωρίς να κάνω συνέντευξη, που γελάει κάποια στιγμή και λέει είχα να γελάσω τόσα χρόνια. Ήταν άνθρωπος που γελούσε ή που ζούσε το συναίσθημά του, το βίωνε έτσι κλειστά και μόνος του. Εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή ήμουνα και πιο νεότερος και αυτό ήταν κάπου τον πέτυχα εκεί γύρω στα 65. Δεν μου είχε πει ποτέ, ούτε είχα ρωτήσει, κάπου εκεί περίπου. Μια φορά λοιπόν μιλάγαμε οικονομικά και η ψυχολογία του ήταν πάρα πολύ άσχημη γιατί χρωστούσε κάποια χρήματα. Είχε, με τις επενδύσεις του. Τα έλεγε. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα λάθος τότε και είχα βγάλει φωτογραφία ένα σπίτι που έκτιζα στον Οροπό. Και είχα βάλει και τις αναμονές. Οι αναμονές είναι κάτι μπετόβεργες που βγαίνουν έξω από, από την ταράτσα για να ξέρουν και οι άνθρωποι που μας ακούν. Και όταν την έβαλα τη φωτογραφία ακριβώς εκεί, αυτό το θύμωσε γιατί έλεγε και αναμονές πάνω, και αναμονές. Του έκανε εντύπωση οι αναμονές, ότι είχα και προοπτική. Και αυτό, κάποια πράγματα μπορεί να θυμώνουν κάποιους ακόμα και με μία κίνηση, χωρίς να πω τίποτα. Και την πήρα τη φωτογραφία και την έσκισα. Γιατί έτσι αισθάνθηκα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μιλούσαν με τα μάτια. Με βλέπει μια φορά στη λεωφόρα. Και εσύ μιλάς με τα μάτια όμως. Ναι, με βλέπει μια φορά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Είχα παχύνει λίγο και μου φώναζε πάνω, πάχυνες πάνω. Αυτό το πράγμα από μακριά. Δεν μιλούσα εύκολα. Για να του πάρεις κουβέντα μπορούσε να περάσει και τώρα μια εβδομάδα. Τώρα στη Λάρισα έχεις παιδική. Είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, έχω μια παιδική σκηνή. Να μας πεις σκηνή. Λίγο για αυτή την παιδική παράσταση πριν πάμε το ταξίδι μας. Λοιπόν, η παιδική σκηνή είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, ο Χωρίαμβος.